Νικολέτα Κρητικού από αίθουσα Διεθνών Ειδήσεων, να δούμε λίγο τα νεότερα από όλα όσα συμβαίνουν ανάμεσα στον Πούτιν και τον επικεφαλής της Βάγνερ. Και εδώ μια τρομερή εικόνα, ένας οδοκαθαριστής, έτσι. Εδώ είναι στο Ροστόφ, είναι στο κέντρο της πόλης του Ροστόφ. Καθαρίζει τον δρόμο την ώρα που δίπλα του περνάνε οπλισμένοι μαχητές της Βάγνερ. Τα φοράει ακουστικά, φαίνεται. Και τάγκς. Να σας πω τις τελευταίες εξελίξεις. Είχαμε πριν από λίγα λεπτά, σύμφωνα με τα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα, εισβολή στα γραφεία της Βάγνερ στην Αγία Πετρούπολη. Δύο λεωφορεία με μέλη της Εθνοφρουράς αλλά και των ειδικών δυνάμεων του Ρωσικού στρατού εισέβαλαν στα γραφεία της Βάγνερ που βρίσκονται στο κέντρο της Αγίας Πετρούπολης αλλά και σε ένα εστιατόριο και ένα ξενοδοχείο που είναι στην ιδιοκτησία του Γευγένη Πρικόζη. Οι αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για περίπου 100 άνδρες της Εθνοφρουράς και των ειδικών δυνάμεων, οι οποίοι φορώντας full face και κρατώντας αυτόματα όπλα, εισέβαλαν στα γραφεία των μισθοφόρων Βάγνερ στο κέντρο της Αγίας Πετρούπολης. Μάλιστα. Αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση λεπτό με το λεπτό εκτραχύνεται. Πριν από λίγη ώρα. Αυτή βέβαια είναι ουσιαστικά η πρώτη έμπρακτη απάντηση από τη μεριά του Πούτιν του σε όλα Πούτιν. Όσα έχει κάνει ο επικεφαλής της Βάγνερ σε άλλα σημεία. Είχαμε ένα οξύτατο διάγγελμα πριν από λίγη ώρα του Προέδρου της Ρωσίας, του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος έκανε λόγο για πισόπλατη μαχαιριά, έκανε λόγο για προδοσία, έκανε λόγο για δραματική πρόκληση, έκανε λόγο για μια τιμωρία η οποία θα επέλθει τις επόμενες ώρες και για μια τρομοκρατική οργάνωση. Έτσι χαρακτήρισε την οργάνωση Βάγνερ και δήλωσε ότι τις επόμενες ώρες η απάντηση θα είναι οξύτατη, δρυμύτατη, αλλά και πολύ βαριά, χωρίς όμως να αναφερθεί ούτε για μία φορά, δεν έκανε ποτέ στο διάγγελμα, το οποίο ηρίστον παρόδο δεν ήταν μεγάλης διάρκειας, διήρκεσε μόλις 10 λεπτά, δεν έκανε ούτε μία αναφορά προσωπικά στο Γευγένη Πρικόζιν. Αναφέρθηκε σε τρομοκρατική οργάνωση, αναφέρθηκε στην πισόπλατη μαχαιριά σε βάρος της Ρωσίας και του ρωσικού λαού, όπως είπε χαρακτηριστικά, και χωρίς όμως να αναφερθεί στον Γευγένη Πρικόζιν. Να σας πω ότι η κατάσταση εκτραχύνεται από εχθές το βράδυ, όταν είδαμε και τον Γευγένη Πρικόζιν να καταγγέλει σε βίντεο που ανήρτησε στο Telegram ότι ο ρωσικός στρατός επιτέθηκε στην ομάδα Βάγνερ, στους μισθοφόρους Βάγνερ. Μάλιστα έκανε λόγο και για αρκετές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές των μισθοφόρων της Βάγνερ. Εν συνεχεία είδαμε άλλο ένα βίντεο που ανήρτησε ο Γευγένη Πρικόζιν, έχοντας εκ δεξιών και εξ ευωνήμων δύο διοικητές της Βάγνερ και στέλνοντας σε αυτό το τελεσίγραφό του μια αυστηρή προειδοποίηση προς τις ρωσικές αρχές ότι εάν τις επόμενες ώρες, προς το Κρεμλίνο μάλιστα, προσωπικά προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι αν τις επόμενες ώρες δεν στείλει στο Ροστόφ τους δύο επικεφαλείς, τον επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων αλλά και τον Υπουργό Άμυνας Σόιγκου, τότε η απάντηση των μισθοφόρων της Βάγνερ θα είναι ταχύτατη, με εισβολή, απειλώντας με εισβολή στο κέντρο της βάσης. Η ρωσική πλευρά ήδη αυτό που έχει στείλει ως μήνυμα είναι ότι επιστρέψτε στις βάσεις σας, δηλαδή στα σημεία του μετόπου στην Ουκρανία, και θα σας δοθεί αμνηστία. Αυτό τους έχει διαμηνηθεί. Ναι, τώρα αυτό καταλαβαίνεις σημαίνει, έτσι. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται. Αν επιστρέψουν στις βάσεις τους... Υπάρχει είναι αυτονόητο ότι θα συμβεί. Υπάρχει ανακοίνωση. Βλέπουμε την κινητοποίηση του στρατού τώρα. Ο στρατός, ο οποίος βρίσκεται λίγο έξω από τη Μόσχα, να σας πω ότι το Ροστόφ είναι μια πόλη η οποία φιλοξενεί τη διοίκηση της ρωσικής νότιας στρατιωτικής περιφέρειας. Είναι μια πόλη εξαιρετικά βαρύνουσας σημασίας. Εκεί έχει στρατοπεδεύσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των δυνάμεων της Βάγνερ αλλά και του ρωσικού στρατού. Βλέπουμε ότι υπάρχει κινητοποίηση από το Ροστόφ προς τη Μόσχα, η οποία βλέπουμε ότι τα αυτοκίνητα και τα στρατιωτικά οχήματα κινούνται προς την πλευρά ευθεία, που βρίσκεται ουσιαστικά η Μόσχα. Ακριβώς είναι μια ευθεία. Είναι τώρα μια κεντρική οδική αρτηρία που οδηγεί στην Κόκκινη Πλατεία κατευθείαν. Ακριβώς. Ο Πρικόζιν έχει δώσει ένα τελεσίγραφο για τις επόμενες 6 ώρες για την συνάντηση στην οποία έχει καλέσει τους επικεφαλείς του στρατού αλλά και τον Υπουργό Άμυνας. Να σας πω ότι έχουμε μια αντίδραση από την Πολωνία, η οποία έχει πολύ σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις και στον πόλεμο της Ουκρανίας και
και εξαιτίας και της γεωγραφικής της θέσης. Ο πρόεδρος της Πολωνίας δήλωσε ότι είχε διαβουλεύσεις με τον Πρωθυπουργό και το Υπουργείο Άμυνας σχετικά με την κατάσταση στη Ρωσία και ότι η Βαρσοβία παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την κατάσταση. Η εξέλιξη των γεγονότων πέρα από τα ανατολικά μας σύνορα παρακολουθείται σε συνεχή βάση. Είμαστε σε συναγερμό, διαμηνεί ο πρόεδρος της Πολωνίας. Εμείς να συγκρατήσουμε ότι τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία λεπτά μάλλον, υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη κινητοποίηση από την πλευρά του ρωσικού στρατού έξω από τα γραφεία της Βάγνερ στο κέντρο της Αγίας Πετρούπολης, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε εισβολή της Εθνοφρουράς αλλά και των ειδικών δυνάμεων της αντιτρομοκρατικής στα γραφεία. Από ό,τι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και μεταδίδουν τα διεθνή δίκτυα, απέσπασαν κάποιο υλικό, πήραν κάποιους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κάποια έγγραφα. Παρακολουθούμε και εν συνεχεία θα σας δώσουμε. Ωραία, είμαστε ανοιχτή γραμμή έτσι κι αλλιώς, οτιδήποτε χρειαστεί μας ενημερώνει.